Έχουμε κινητοποιήσει σαν την Ελλάδα. Σήμερα στους δρόμους βγαίνουν και οι συνταξιούχοι. Αθήνα, ενίο δίκτυο συνταξιούχων. Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά το λέτε εσείς, υγεία. Να έχουμε την υγεία μας. Το πρώτο απ' όλα. Μας χρειάζονται και τα υπόλοιπα ωστόσο. Και βγαίνετε στους δρόμους σήμερα. Εννοείται μας χρειάζονται τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και εμείς σήμερα το πρωί 10 η ώρα έχουμε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Σύνταγμα για ένα απλό πράγμα. Και το γνωρίζουν οι πάντες. Αν θυμάστε, το ΣΤΕΤ το 2015 αποφάσισε και είπε ότι οι περικοπές του 12 είναι αντισυνταγματικές. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. Οι περικοπές στην Κύρια, οι περικοπές στην Επικουρική και τα δώρα Κύριας και τα δώρα Επικουρικής. Μάλιστα. Η κυβέρνηση δυστυχώς επέλεξε να μας δώσει τα ψίχουλα. Να μας δώσει μόνο περικοπές στην Κύρια σύνταξη. Και πιο, σε 1.100.000 συνταξιούχους και όχι στο σύνολο των συνταξιούχων. Και εκτός αυτό το ποσό που μας έδωσε είναι 1.300.000. 1.3 δις. Και τι κάνει τώρα? Έρχεται να ζητήσει να πάρει μέσω σταθμικά 33% φόρο. 431 εκατομμύρια. Και εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό, από τον έκτο το λέμε, όχι σήμερα. Είπαμε τη στιγμή που δεν μας δώσατε το νόμιμο τόκο το 6% ανά έτος, γιατί τα δικαστήρια όπως γνωρίζετε βγάζουν και τόκο σε κάθε απόφαση. Άρα 5, 6, 30. Το 30% δεν μας το δώσανε το τόκο το νόμιμο. Και μας ζητάνε να δώσουμε 33%. Και εμείς λέμε κάτι απλό. Αφού δεν μας το δώσατε, γιατί να πληρώσουμε δύο φορές? Να μην πληρώσουμε καθόλου τόκο, να σταματήσει αυτή η ιστορία, να μην ταλαιπωρούνται 1.100.000 συνταξιούχοι. Φανταστείτε τις τροποποιητικές δηλώσεις του 2015 και του 2016. Θα πληρώσουμε και χρήματα στους λογιστές και αυτοί οι άνθρωποι που να πληρωθούν, γιατί κάνουν δουλειά. Δεν κατηγορούμε τους λογιστές, μην παραξηγηθώ. Άρα όλο αυτό το σκηνικό που χτίσανε είναι για να πάρουν 431 εκατομμύρια από εμάς, από τους συνταξιούχους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το 12 μας κόψαν τις συντάξεις και μας φέραν περίπου τις μισές. Άρα άμεσα ζητάμε κάτι απλό, πάρα πολύ απλό. Να σταματήσει αυτή η ιστορία και μάλιστα πρέπει να σας πω και ήδη στην εκπομπή σας ότι ήδη η νομική μας φτιάχνουμε διάταξη που τροπολογία προς τις όλους βουλευτές των κομμάτων να σταματήσει αυτό το πράγμα, να μην πληρώσουμε ένα ευρώ. Διεκδικούμε αγώνας απέναντι σε ένα κεντρικό σύστημα δυστυχώς του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά είδαμε και τον κύριο Σταϊκούρα, είναι αυτοί έχουν προϋπολογίσει τα 431 εκατομμύρια. Ξέρετε, εσείς έχετε. Έτσι δεν λένε, άρα γι' αυτό σας φορολογούν. Ακούστε το όμως ολοκληρωμένο γιατί θα με παρεξηγήσετε. Είσαστε εκείνοι που γνωρίζουν καλά ότι κάτι μπαίνει στην τσέπη. Είσαστε εκείνοι που τροφοδοτείτε την ελληνική οικονομία και τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακούστε το. Επικαλούμε έρευνα του παρατηρητηρίου, κοινωνικού παρατηρητηρίου της περιφέρειας Κρήτης, που σε έρευνα του τελευταία έδειξε ότι υπάρχουν, ας πούμε, αρκετές περιοχές συνοικίες στην πόλη του Ηρακλείου. Αρκετές περιοχές στα νότια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου τα σπίτια συντηρούνται και ακριβώς οι νέοι εξαιτίας της ανεργίας συντηρούνται από τις συντάξεις γονέων, παππούδων, γιαγιάδων. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και έρχονται και κόβουν από εμάς. Και δεν σταματάνε, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν σταματάνε απέναντι στους συνταξιούχους. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα να ενωθούμε. Και πρέπει να σας πω ότι η προηγούμενη κινητοποίηση είχαμε 10 συλλόγους μαζί μας. Σήμερα έχουμε 19, mm-hmm. αν το είδατε. Το είδα βεβαιότατα. Και το Γενάρη θα έχουμε 30, 50, 100, 200. Mm-hmm. Δεν θα σταματήσουμε με τίποτα. Εμείς θα διεκδικήσουμε μέχρι να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει τις τροποποιητικές δηλώσεις και έχουν πληρώσει. Αυτοί πρέπει να επιστραφούν. Αν περάσει αυτή η διάταξη, τροπολογία αυτή που φτιάχνουμε εμείς, θα επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους. Επίσης, από εμπειρία που έχουμε
εμπειρία από πλευράς διευθυντές της εφορίας. Το 50% δεν θα κάνει αυτές τις τροποποιητικές δηλώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουν πρόστιμα και προσαυξήσει αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε που θα φτάσει αυτό το ποσό? Μην πάει και 700. Ναι, άρα αυτοί που σας ακούν αυτή την ώρα τι να κάνουν? Εγώ λέω ότι τι ισχύει. Τώρα από εκεί πέρα εμείς ζητάμε κάναμε έναν έντιμο αγώνα και το έχω ξαναπεί πάλι. Εμείς δεν έχουμε κόμματα πίσω μας. Είμαστε καθαροί. Λέμε την πραγματικότητα και θα δούμε κιόλας. Κύριε Χατζόπουλε, να το ξαναρωτήσω. Είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Ποιοι βουλευτές θα υπογράψουν αυτή τη τροπολογία? Ναι, θα δείτε στο τέλος πραγματικά στο λογαριασμό ποιος υπογράφει την τροπολογία αυτή και ποιος δεν την υπογράφει. Αυτό θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα υπογράψει και ποιος δεν θα υπογράψει, είτε από τη συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση. Για τους συνταξιούχους που σας ακούν αυτή την ώρα, ρωτάω το εξής. Λέτε θέλουν να κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο, συνεχώς σαν την καλή αγελάδα είσαστε που σας αρμέγουν. Να το πω διαφορετικά, οι άνθρωποι αυτοί τι να κάνουν? Να επικοινωνήσουν με ενώσεις? Να μην κάνουν κάποιες δηλώσεις? Τι να κάνουν? Εγώ δεν μπορώ να πω να μην κάνουν δηλώσεις, ώστε οι τροποποιητικές. Εγώ αγωνίζομαι να περάσει η διάταξη, να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω τα κλεμμένα. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον μην κάνει δήλωση. Προς Θεού, εμείς δεν είμαστε κόντρα στην κεντρική, στο κεντρικό, τι λένε οι νόμοι, να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στους νόμους. Εμείς όμως πάμε σε αγώνες και ζητάμε αυτό το 431 εκατομμύρια να μην το πληρώσουμε. Αυτό κάνουμε τον αγώνα. Και θα το κάνουμε μέχρι τέλος και δεν θα σταματήσουμε. Θα κάνουμε και το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτιο. Κάθε μήνα θα βλέπετε, θα πολλαπλασιάζονται οι σύλλογοι που θα υπογράφουν. Εγώ κρατάω αυτή την πληροφορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι αυτή την ώρα υπάρχει τροπολογία η οποία καταρτίζεται από τους νομικούς συμβούλους. Φτιάχνουμε ήδη, είπα τη φτιάχνουμε, θα την έχουμε έτοιμη ή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Ναι, το ίδιο λέμε. Ότι θα πάει στους βουλευτές και θα δούμε ποιοι θα υπογράψουν και ποιοι όχι. Εννοείται, και ποια κόμματα. Πάρουν θέση και τα κόμματα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι, δεν είναι ένα-δύο. Βουλευτής και κόμμα, κομματική πειθαρχία, αφήστε το τώρα, τα ξέρετε, αυτό παλιός είσαστε. Αυτό θα το λύσουν οι ίδιοι. Δεν είπα ότι σας απασχολεί εσάς, απλά εγώ βάζω το λιθαράκι. Ας βγουν οι συνταξιούχοι που ήταν απέναντί τους, να τους βρίζουν. Τι να κάνουμε, θα ήθελα, τι να κάνουμε, σκοτώσουμε. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το σκοτώσουμε αφού έχω το μαχαίρι και το κάνω ό,τι θέλω στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζόπουλε. Και εγώ. Καλημέρα σας από την Κρήτη και τον 984. Καλημέρα σας.